Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 να διαβάσουμε τις εξελίξεις κοινοβουλευτικές και πολιτικές. Σήμερα 31 Οκτωβρίου, Τετάρτη, τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα με τα βλέμματα στραμμένα στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την επιλογή αλλεπάλληλων ψηφοφοριών στη Βουλή προκειμένου να εκλεγεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς να διαλύεται η Βουλή και να γίνονται εθνικές εκλογές, θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως αποφασίστηκε χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την καθιέρωση του αεραπαγίως αναλογικού εκλογικού συστήματος και την ταυτόχρονη καθιέρωση της επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας προτείνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες, όπως είπαμε, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ετοιμότητα της κυβέρνησης να εκκινεί στην κορυφή αυτή τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αναφορικά τώρα με το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως η ελληνική οικονομία πλέον σε τροχιά ανάκαμψης και οι δημοσιονομικές μας επιδόσεις είναι τέτοιες που όχι μόνο καθιστούν το μέτρο της περικοπής των συντάξεων αχρίαστο, αλλά δίνουν τη δυνατότητα και για μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης. Τώρα, ιδιαίτερα επικριτικές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τη συζητήσουμε με τον συνάδελφο Κωστή Παρά, τον οποίο έχουμε κοντά μας, αλλά και με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Γιάννη Στέφο από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Βασίλη Γιώγιακα από τη Νέα Δημοκρατία. Ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ευρωαραβικής Συνόδου. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος στην οποία έχουμε εισέλθει βλάπτει σοβαρά τη χώρα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για εκλογές το συντομότερο. Απάντηση ήρθε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε εκλογές από Άραβες επενδυτές. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τον ίδιο και τον περίγυρο του, τόνισε το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού με αφορμή την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωαραβική Σύνοδο, σημειώνοντας πως είναι εθνικά επικίνδυνος. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική και η κοινοβουλευτική ατζέντα. Πάμε να δούμε σήμερα τις εργασίες στο Κοινοβούλιο και στις Επιτροπές της Βουλής πώς θα κυλήσουν. Σήμερα λοιπόν, σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών μπαίνει στην Ολομέλεια. Συζήτηση και ψήφιση στα άρθρα και στο σύνολο του σχεδίου νόμου αφορά την κύρωση της απόφασης της Ευρατόμ από το 2018, απόφαση του Συμβουλίου που πάρθηκε το 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, μια απόφαση που προσαρτάται σε αποφάσεις από το 1976. Αυτό είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε και στην Επιτροπή. Επιτροπή Παρακολούθησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως βλέπουμε, θα συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής για να προγραμματίσουν το έργο της Επιτροπής. Και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής για να προγραμματίσουν το επόμενο διάστημα το έργο της Επιτροπής και τις εργασίες της. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση της κυβέρνησης να εκκινήσει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με σημαντικές προτάσεις για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, στην πρόταση δυσπιστίας, στη διενέργεια δημοψηφισμάτων, στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, στη θέσπιση ορίου βουλευτικής θητείας και στο θέμα εκκλησίας κράτους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασε η συνάδελφος Άννα Σιμινάκη. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να εκκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού συστήματος αλλά και της δημοκρατίας. Η επικοδομητική ψήφος δυσπιστίας αποτελεί το θεσμό σύμφωνα με τον οποίο πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το Κοινοβούλιο παρά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπερψηφίζεται ταυτόχρονα και άλλος Πρωθυπουργός. Και τούτο φυσικά δεν δημιουργεί μόνο συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, καθώς διευκολύνει τη συνέχεια των κυβερνήσεων και δυσκολεύει την πρόορη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Ταυτόχρονα δημιουργεί και τους όρους εκείνους για τετραετής πολιτικούς κύκλους, πέρα και έξω από τακτικισμούς και σχεδιασμούς εξωθεσμικών πολιτικών κέντρων. Στο ίδιο πλαίσιο της ανάγκης για σταθερότητα της κυβέρνησης, αλλά και σεβασμού της λαϊκής βούλησης σε συνθήκες διάχυσης των πολιτικών εξουσιών, εντάσσεται και η πρόταση που αποτρέπει την διάλυση του Κοινοβουλίου με αφορμή την αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας
με αυξημένη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Επίσης, εντός της λογικής που έχω ήδη περιγράψει, εντάσσεται και η πρόταση για την υποχρέωση ο Πρωθυπουργός να είναι απαραίτητος αιρετός από τον ελληνικό λαό, δηλαδή εκλεγμένος βουλευτής. Αναφερόμενο στην ανάγκη οι πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικής και αποφάσεων, ο κύριος Τσίπρας επεσήμανε ότι πρέπει να κατοχυρωθεί το δικαίωμα του δημοψηφίσματος. Επειδή όμως εμείς είμαστε με τη δημοκρατία και όχι με την αριστοκρατία, θα επιμένουμε να την υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία ακόμα και όταν θεωρούμε ότι η πλειοψηφία δεν παίρνει τις αποφάσεις που εμείς επιθυμούμε. Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε στην κατοχύρωση του δικαιώματος για διενέργεια δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία, είτε για κρίσιμο εθνικό θέμα, είτε για ψηφισμένο νομοσχέδιο. Και γι' αυτό θεσμοθετούμε για πρώτη φορά την λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όπως ισχύει, θεσμική κατοχύρωση ατιμωρησίας και πρότεινε την αλλαγή του, ενώ παράλληλα πρότεινε και όριο φοιτιών για τους βουλευτές, ώστε να μην δημιουργούνται όροι συναλλαγής με το εκλογικό σώμα. Ο περιβόητος νόμος για την ευθύνη των υπουργών και το άρθρο 86 αποτελεί τη θεσμική κατοχύρωση της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας. Έφτασε λοιπόν η ώρα και ας αναλάβουν σε αυτό την ευθύνη τους όλα τα κόμματα για την τροποποίηση των διατάξεων περί ευθύνης υπουργών ώστε να καταργηθεί η σύντομη παραγραφή για τα αδικήματα που τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπουργών. Και ακόμα προτείνουμε να αναμετρηθούμε ως πολιτικό σύστημα και με την αντίληψη που δεν τιμά το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς, την διαδεδομένη αντίληψη των πολιτών δυστυχώς ότι η πολιτική είναι επάγγελμα και μάλιστα για ορισμένους επικερδές και όχι προσφορά. Γι' αυτό και προτείνουμε να προβλεφθεί όριο θητιών για τους βουλευτές ώστε να μην δημιουργούνται όροι συναλλαγής με το εκλογικό σώμα. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στην ανάγκη οι σχέσεις κράτους-εκκλησίας να περάσουν σε μια νέα εποχή, ώστε να υπάρχει σεβασμός, αλλά να σταματήσει και η σύγχυση στα όρια και τους ρόλους. Έχει έρθει λοιπόν ο καιρός, ώστε να κατοχυρωθεί ρητά στο Σύνταγμα η θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά. Και αυτή η ρητή κατοχύρωση είμαι βέβαιος ότι θα βρει σύμφωνη και την Εκκλησία, που και εκείνη θέλει, καθώς λέει, ένα σαφές περίγραμμα των σχέσεών της με το κράτος. Τέλος, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προσπάθεια να αποδράσει από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση, αν είναι αυτή, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας, να ανοίξουμε τώρα και να ψηφίσουμε όλοι μαζί άρθρα με τα οποία δεν συμφωνούμε, ώστε αυτά να πάρουν τώρα 180 ψήφους και παραπάνω και μετά να αναθεωρήσει όποια άρθρα θέλει η επόμενη πλειοψηφία, πράγματι είναι πρόταση ρουλέτα που αν είναι, επαναλαμβάνω αν είναι, ελπίζω να μην είναι η πρόταση Νέας Δημοκρατίας, δείχνει δυστυχώς με κραυγαλαίο τρόπο την έλλειψη θεσμικής οριμότητας και θεσμικής υπευθυνότητας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι είναι αυτό που πραγματικά οθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτή τη θεσμικά κωμικοτραγική συμπεριφορά και στην αναζήτηση επιχειρημάτων προκειμένου να αποδράσει από την αναθεώρηση? Πολύ φοβάμαι ότι αυτό που οδηγεί τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτή τη στάση είναι η ενδόμηχη επιθυμία του να μην αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Να μην αλλάξει αυτό το θεσμικό έκτρωμα που δηλητηριάζει τις σχέσεις των πολιτών με το πολιτικό σύστημα.
Οι αναφορές του Πρωθυπουργού προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει ότι το 2006 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισηγήθηκε την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνυπέγραψαν. Ενώ επικρίνει τον κύριο Τσίπρα για πολιτική εκμετάλλευση του θέματος της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας το Μάιο του 2014, με αποτέλεσμα να μην γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ευτελίσει ακόμη και την αναθεώρηση του Συντάγματος για να αποκρύψει την αποσύνθεση της κυβέρνησής του. Η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φόφη Γεννηματά, αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός, τώρα που κλείνει οριστικά ο πολιτικός του κύκλος και με 3 χρόνια καθυστέρηση, θυμήθηκε τη συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα, προσθέτει ότι η αναθεώρηση δεν προσφέρεται για επικοινωνιακά παιχνίδια και λαϊκισμό. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για αναπαλαίωση του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος μέσα και από τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις προτάσεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην άσκηση της κυβερνητικής αντιλαϊκής πολιτικής και με κάλπικα συνθήματα περί δίθεν εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Το ποτάμι σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα δέσμιο των ιδεολειψιών του και προτείνει, μεταξύ άλλων, αλλαγή του άρθρου για τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ, να μην υπάρχει παραγραφή αδικημάτων των υπουργών σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που ενισχύει για τους πολίτες και να μην ορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Η Ένωση Κεντρώων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι είναι αντίθετη στη θεσμική μείωση του ρόλου της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας και προσθέτει ότι το Σύνταγμα δεν πάσχει από επιτακτική ανάγκη αλλαγών, αλλά από έλλειψη βούλησης για την πιστή εφαρμογή του. Πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτησή μας. Κοντά μας είναι καταρχήν ο Κωστής Παράς. Καλώς συνάδελφος, να δούμε μαζί τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι λέει η αντιπολίτευση, Κωστή, για τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στη συνταγματική αναθεώρηση. Κοντά μας και ο κύριος Γιάννης Στέφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε, κύριε Στέφο, να ξεκινήσω με τον Κωστή για να δούμε μαζί τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και τις αντιδράσεις που υπήρχαν φυσικά και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από την αντιπολίτευση, Κωστή. Ναι, τώρα εγώ δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να ξεκινήσω έτσι με μια ρίση που την αγαπάει ο λαός. Ήμουν νιός και γέρασα. Έχω πάρα πολλές φορές ακούσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μια παρατήρηση. Δεν ξέρω σε αυτόν τον τόπο αν κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε, ανεξάρτητα από εκείνα που ενδεχομένως μας χωρίζουν, για την ιστορικότητα που έχουν ορισμένα πράγματα και για την ουσία που κρύβουν. Η συνταγματική αναθεώρηση, όταν οι πολιτικές δυνάμεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν τουλάχιστον σε δύο-τρεις περιπτώσεις που θα τις πούμε, φαντάζομαι, σύμφωνη γνώμη, θα πρέπει να προχωρήσει. Γιατί όμως επιλέγεται κάθε φορά, και αυτό αφορά και τις δύο πολιτικές δυνάμεις, και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, ένας, θα έλεγα, κακός χρόνος, και δεν επιλέγεται ένας ουδέτερος πολιτικά χρόνος, έτσι ώστε οι τριβές που παράγονται από την πόλωση να μην αντιστρατεύονται τον στόχο που είναι να περάσουν αυτά τα άρθρα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Θες να πεις ότι δεν είναι καλή στιγμή που ήρθε αυτή η πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Κακά τα ψέματα, είναι αυτό που λέμε κοινό μυστικό. Ναι. Όλοι στα πηγαδάκια ήδη συζητούν για το ότι δεν θα καρποφορήσει ούτε αυτή η προσπάθεια εξαιτίας του πολύ πολωτικού κλίματος το οποίο υπάρχει. Τώρα, να δούμε λίγο τις προτάσεις, γιατί ορισμένες είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Η πρόταση, ας πούμε, καλά, ξεπερνάω το θέμα της καθιέρωσης της απλής αναλογικής. Θα ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους ακροατές, γιατί με ταλαιπωρεί ένα κρυολόγημα και η φωνή μου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε τηλεοπτικά. Λίγο κουμπάτσα είναι, αλλά σε καταλαβαίνω. Αλλά θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ, στο θέμα της απλής αναλογικής, υπάρχει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και ένα θέμα που πατάει πολύ η κυβερνητική παράταξη για να αποσπάσει θετική ψήφο των μικρών κομμάτων και να κάνει μια κίνηση ΜΑΤ απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και το κίνημα αλλαγής. Το θέμα τώρα των αποκλειστικά ενεργεία βουλευτών που μπορούν να προταθούν ως πρωθυπουργοί, εδώ νομίζω είναι φωτογραφικό. Αποκλείουμε περιπτώσεις όπως του κ. Λουκά Παπαδήμου, δηλαδή των λεγόμενων υπηρεσιακών πρωθυπουργών. Καινοτόμα η πρόταση για την επικοδομητική ψήφο της πιστείας, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται εκεί, εξηγείται, βρίσκει την ερμηνεία και η λέξη επικοδομητική, να συνοδεύεται από πρόταση για νέο πρωθυπουργό. Είναι κάτι που θα ήθελα να δω πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις σχετικές συζητήσεις, εδώ πήρε μια απόφαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια
άλλη πρόταση, να πάμε στο απλό 151 και βγάζουμε πρόεδρο, και πήγαμε σε ένα σύνθετο σύστημα. Θα έχουμε τις γνωστές τρεις ψηφοφορίες, 200, 200, 180, και εφόσον δεν έχουμε πρόεδρο από αυτή τη διαδικασία, προτείνεται να πάμε σε μηνιαίες ψηφοφορίες, 6 τον αριθμό, δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο, να επιχειρηθεί να βρεθεί προεδρική πλειοψηφία. Και για αυτούς τους 6 μήνες προβλέπεται παράταση της προεδρικής θητείας. Θα έλεγα ότι επειδή δεν έχουμε καλή παράδοση εδώ στα Βαλκάνια, ευρύτερα το λέω, μια που έχουμε και το επίκαιρο των όσων διεμήθησαν στα Σκόπια, θα ανοίξει ενδεχομένως συζητήσεις με ενοχοποιητικά στοιχεία για το τι θα επιδιώκεται σε αυτό το εξάμηνο από πλευράς παζαρεμάτων. Μακράνε μου η λογική αυτή, αλλά ιστορικά μπορεί να τη δει κανείς να επαληθεύεται σε διάφορες περιπτώσεις. Επίσης, ναι, ο βουλευτής να εκλέγεται μόνο δύο συνεχόμενες βουλευτές περιοχής. Τρεις. Δύο. Νομίζω ότι είναι δύο συνεχόμενες. Δύο συνεχόμενες. Εδώ νομίζω ότι η εξήγηση που δίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες επεσήμανε είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, τεινάζει ο πολιτικός κόσμος από πάνω του μία κατηγορία ότι εντάξει, πας στη Βουλή για να οικονομήσεις. Δεν πας για να προσφέρεις. Για την ενίσχυση τώρα των δεσμών της Αμής Δημοκρατίας. Τα δημοψηφίσματα και ειδικά αυτό που προβλέπεται, 500.000 υπογραφές, μπορώ να πάρω απόφαση για δημοψήφισμα σε εθνικό θέμα. Δεν ξέρω πόσοι στη συζήτηση που θα ξεκινήσει θα το συσχετίσουν με τη συνθήκη των Πρεσπών. Δεν ξέρω επίσης το 1 εκατομμύριο που προβλέπει αλλαγή σε νόμους, ψηφισμένα νομοσχέδια δηλαδή, εκτός από τα δημοσιονομικά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πολύ εύκολα θα μπορούσε κανείς να περιμένει να σκεφτούν 1 εκατομμύριο υπογραφές, για παράδειγμα, στο να ληφθεί απόφαση να πάρθουν πίσω μέτρα που αφορούν μείωση συντάξεων και μισθών. Αυτό λοιπόν προβλέπεται ότι θα είναι εκτός. Και στο θέμα εκκλησίας κράτους Κωστή, πολύ σημαντικό. Εκεί θα λίγο προσεκτικός ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ προσεκτική η διατύπωση. Μιλάει για την ουδετερότητα απέναντι στις θρησκευτικές πεπιθήσεις, αλλά τονίζεται και για ιστορικούς και για πρακτικούς λόγους και εναρμονίζεται, αν θέλεις, με το συντριπτικό της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ότι αναγνωρίζεται ο ορθόδοξος χαρακτήρας της θρησκείας. Βάζει βέβαια κατοχήρωση του πολιτικού όρκου, τον οποίο με αυτήν την κυβέρνηση είδαμε να υιοθετείται από βουλευτές όταν πήγαν να ορκιστούν στο Προεδρικό Μέγαρο για να λάβουν υπουργικά καθήκοντα. Ναι, θέλω να πάμε στον κύριο Στέφο να τον βάλουμε. Να πω μόνο κάτι που είναι σημαντικό για να το σχολιάσει και αυτό ο κύριος Στέφος. Για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όχι, εκεί είναι και ένα σημείο που συμφωνούν. Να πω ότι το αγκάθι είναι από πλευράς Νέας Δημοκρατίας που είχε αυτή μία δέσμη προτάσεων που, αν μου στο επιτρέψει ο χρόνος, μπορούμε να τις αναφέρουμε, αλλά θα πω ότι το άρθρο 16 φαίνεται να είναι το αμπρί, το τελευταίο χειρό από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης για να διαστείλει τη δική της θέση απέναντι σε αυτή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το άρθρο που προβλέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα γίνει πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό. Ίσως η Νέα Δημοκρατία να επιχειρήσει να στοιχηθεί πίσω από αυτό, επιμένοντας, και να αρνηθεί ακόμα και την αλλαγή σε προτάσεις στις οποίες συμφωνεί όπως ο Περιευθύνης Υπουργών. Για το νερό και για το ρεύμα, και κλείνω, επειδή προβλέπεται ρητή κατοχήρωση κοινωνικών αγαθών για πρώτη φορά στο Σύνταγμα, θα έλεγα ότι εδώ θα πρέπει κυρίως, πέρα από την κουβέντα με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, να ξεπεραστούν και εμπόδια που βάζουν τα μνημόνια. Διότι στα μνημόνια προβλέπεται και έχει ήδη συμφωνηθεί και ψηφιστεί ακριβώς το αντίθετο. Το αντίθετο. Λοιπόν, κύριε Στέφο, πάμε σε εσάς. Σε πρώτη ανάγνωση να δούμε πού συμφωνείτε και αν διαφωνείτε σε κάποια από τα σημεία της προτάσης που έβαλε χθες ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι. Το κομμάτι της παιδείας είναι πολύ σημαντικό που ο Κωστής παράζει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο εσείς από αυτά που ακούσατε διαφωνείτε, πρέπει να ήταν αλλιώς? Θα σας πω. Καταρχάς έγινε μια εξαιρετική παρουσίαση των προτάσεων για την αναθεώρηση του συντάγματος από τον κύριο Παρά. Μια μικρή διαφωνία θα έχω και θα την καταθέσω σε ό,τι αφορά το χρόνο που αυτές οι προτάσεις γίνονται. Mm-hmm. Ποτέ τελικά σε αυτή τη χώρα ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος και εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων που τα τελευταία χρόνια βιώνουμε, αλλά αυτό το οποίο έχει συνομολογηθεί και θα πρέπει να γίνει πράξη είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την αναθεώρηση.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις. Διαφωνείτε με τον χρόνο, όχι με μένα που είπα. Όχι, με εσά δεν συμφωνώ. Προφανώ και κατανοώ τι ενστάσει σα. Αλλά η αντιπολίτευση λέει πω είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, έτσι όμω ποτέ δεν θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Τη στιγμή μάλιστα που συμφωνούμε όλοι, ο πολιτικό κόσμο, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και σε μια προεκλογική του χρονιά. Εντάξει, η προεκλογική χρονιά θέλει ακόμα ένα χρόνο. Δεν θα μπορούσε να ανοίξει ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα, διότι όλοι ξέρετε τι ακριβώ γινόταν σε αυτόν τον τόπο. Με τα μνημόνια και πώς θα έπρεπε να διαχειριστούμε μεγάλα θέματα και κυρίως κοινωνικά και πολιτικά βεβαίως. Τώρα, θεωρώ τις προτάσεις, όλες τις προτάσεις, αλλά μερικές εξόχως συμβατικές και εμβληματικές. Κάποιες από αυτές σχολιάστηκαν πριν από λίγο, τον προλαλήσαντα. Είναι καιρός τουλάχιστον να συμφωνήσουμε στο ελάχιστο βουλευτικές ασυλίες υπουργών. Είναι όνειδος για ένα δημοκρατικό ευρωπαϊκό δυτικό κράτος να σκεφτόμαστε έτσι. Περιορισμός θητείας είναι αρκετές δύο θητείες. Ή 10 χρόνια, εν πάση που είχε ακουστεί, είναι αρκετές. Εξαιρούνται οι πρώην πρωθυπουργοί και για λόγους συμβολικούς και για λόγους πολιτικούς, εξαιρούνται οι αρχηγοί κομμάτων. Ακούστε, ό,τι έχει να προσφέρει. Αρκεί βεβαίως τα κόμματα και μου επιτρέπετε να μην βάζουν κληρονομικό δικαίω το γιο και την κόρη, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει ο ελληνικός λαός να το αποτρέψει και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ναι. Έτσι είναι, αλλά θα πρέπει αυτό να τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση που γίνεται στο διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, είναι μια εξαιρετικά προσεκτική προσέγγιση, με σεβασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και πολλές φορές ακούω ότι γιατί δεν πληρώνονται ιερείς από το κράτος. Υπάρχουν ζητήματα σοβαρά που έχουν σχέση με την εκκλησιαστική περιουσία που διαχειρίζεται το κράτος και εκμεταλλεύεται. Αυτά λύνονται. Είχαν λίγο πίσω ο Πρωθυπουργός, πιστεύετε, κυρία Στέφου. Όχι, το λέω γιατί υπήρχαν και άλλες φωνές μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πιο ξεκάθαρες ότι πρέπει πλέον να διαχωριστούν οι θέσεις κράτους εκκλησίας. Υπήρχαν και υπάρχουν. Ναι. Και μπορεί να υπάρχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι όποιες φωνές που έχουμε εγώ ή οι άλλοι συνάδελφοι μας είναι αυτές οι οποίες προσδιορίζουν και την τελική πολιτική στάση και λύση πάνω σε ζητήματα. Και όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, σε όλα τα ζητήματα. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συμφωνώ με τις προτάσεις. Συμφωνώ και πιστεύω ότι πολλές από αυτές είναι πολύ εύκολο να υιοθετηθούν και από τα άλλα κόμματα. Ναι. Από όλα τα κόμματα. Και κυρίως κάποιες από αυτές, όπως υπόθηκε, από μικρότερα κόμματα που έχουν σχέση με το δημοψήφισμα, με την απλή αναλογική, ζητήματα διαδικαστικά. Μπορούμε να τα δούμε και στην πορεία. Αυτό που βάλατε εσείς πολύ σωστά. Τι θα γίνει αν συγκεντρωθούν 1 εκατομμύριο ψήφοι, 2 υπογραφές κλπ. Υπογραφές, με συγχωρείτε. Αυτά είναι ζητήματα που ο διάλογος θα τα αναδείξει και θα τα επιλύσει. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή είναι: θέλουν τα άλλα κόμματα να προχωρήσουμε σε μια τέτοια συστηματική αναθεώρηση? Ή ας πούμε για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία, που κατά τη γνώμη μου υπάρχει ανυπαρξία πρότασης επί του θέματος ολοκληρωμένη και αδυναμία θεσμική να το αντιμετωπίσει, θέλει να συζητήσει ή προτάσει μόνο την αναθεώρηση του άρθρου 16, που για μας πραγματικά. Υπάρχει μια πρόκληση από τον κύριο Μητσοτάκη με δημόσια τοποθέτηση, δηλώσεις του δηλαδή, που καλεί τον Πρωθυπουργό, θα την ξέρετε, να ψηφίσει το ένα κόμμα τις προτάσεις του άλλου, να γίνουν αναθεωρητές όλες οι διατάξεις από αυτή τη Βουλή, για να γλιτώσουμε τον κίνδυνο, να αποφύγουμε τον κίνδυνο να καταστραφεί άλλη μια προσπάθεια και η επόμενη που θα εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και θα κοινοποιεί λαϊκή εντολή να προχωρήσει στην υλοποίηση. Πώς τη βλέπετε? Άκουστε, καταρχάς δεν έχει γίνει ποτέ κάτι παρόμοιο, αλλά αυτό δεν λέει. Δεν ξέρω συνταγματικά, ναι. Διότι δεν είμαι και συνταγματολόγο, αν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Ωστόσο όμως, αν μου επιτρεπόταν με έναν έτσι πολύ λαϊκό χαρακτηρισμό, θα λέγαμε ότι είναι κουτοπώνη. Δηλαδή, να περάσουμε τώρα αυτά που συμφωνούμε όλοι, έτσι. Και μετά όχι, όλα. Όλα. Ναι. Όλα. Ποια όλα? Για όλα μιλάει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή και το άρθρο 16 να το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και την αλλαγή, ξέρω εγώ, που προτείνει τη πρόταση δυσπιστίας, ας πούμε, που είναι καθαρή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να την ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Και να κρυθούν όλες αναθεωρητές. Να αλληλοψηφίσουν όλοι και οι μεσαίοι. Και να αποφασίσει ο λαός σε ποιον θα δώσει να αλληλοψηφίσει. Ναι, κοιτάξτε, αυτό από μόνο του δεν οδηγεί πουθενά. Σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί πουθενά. Διότι αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης νομίζει, έχει μια αντίληψη επ' αυτού ότι εμένα μου ανήκει το κράτος, θα είμαι ο επόμενος κυβερνήτης. Οπότε τα βάζουμε όλα σε ένα ζουβάλι, κάνουμε μια συμφωνία η οποία δεν θεωρώ ότι είναι και βαθιά δημοκρατική. Πόσο εύκολο είναι αυτή τη στιγμή να δεχτούμε την κατάρρευση. Δεν είναι δημοκρατικό να αποφασίσει τελικά αυτός που θα έχει νοπεί λαϊκή εντολή? Μα τι προβλέπει αυτή τη στιγμή η διαδικασία αναθεώρησης του τάγματος? Πάμε αυτή τη στιγμή σε μια ψηφοφορία η οποία αν θα έχει 180
ψήφους θα πρέπει... Ξεπερνιάται με την πρόταση Μητσοτάκη αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι η πρόταση Μητσοτάκη προϋποθέτει να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό ναι. Εντάξει, αυτό όμως, πώς ακριβώς πιστεύετε... Βάζει όλες τις προτάσεις στο τραπέζι. Και σου λέει, όποιος κερδίσει θα τις υλοποιήσει. Θα έχει δέσμευση. Ναι, ναι. Δεν μπορεί θα να αποφύγει μετά να πει όπου θα κάνω τα δικά δέσμευση μου. Δέσμευση μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Καταρχάς έχει καταγγείλει την όλη διαδικασία. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Θεωρώ ότι είναι ειλικρινές. Αν ειλικρινές. Έχει καταγγείλει την όλη διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που έκανε, κατήγγειλε τη διαδικασία αναθεώρησης. Την τορπιλίζει δηλαδή πριν ακόμα ξεκινήσει η συζήτηση. Γιατί να θεωρήσει ότι αυτή η πρόταση είναι ειλικρινή στο Μητσοτάκη, γιατί θα πρέπει να πω σε μια διαδικασία αναθεώρηση του άρθρου 16, το οποίο πραγματικά για μας είναι εμβληματικό υπό την έννοια ότι παραδίδεται η τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση σε επιχειρηματίες και μάλιστα, κύριε Παρά, με χρηματοδότηση κρατική. Αυτό προβλέπεται στην πρόταση του Μητσοτάκη. Για να κάνω εγώ το συνήγορο λίγο του διαβόλου σε αυτό. Γιατί παραδίδεται, γιατί στην Κύπρο πέτυχε ο θεσμός των ιδιωτικών πανεπιστημίων και απέδωσε χρήματα. Λοιπόν, γιατί σε όλο το δυτικό κόσμο λειτουργούν και τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Γιατί θα πρέπει το ένα να αναιρεί την ύπαρξη του άλλου. Απαντήσω. Και γιατί επιτέλους σε αυτή τη χώρα να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα φέρει χρήματα που τα έχουμε ανάγκη. Για να μην κόβουμε και συντάξεις, κύριε Λεφτά. Και από την άλλη, να το θωρακίσουμε έτσι, ούτως ώστε να μην γίνουν πονηριές με τους επιχειρηματίες. Θα σας απαντήσω και θα σας πω το εξής, ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά που θα φέρουν χρήματα. Για παράδειγμα, η πάταξη φοροδιαφυγής που επετεύχθηκε ως ένα βαθμό και να είναι και συμβατά με αυτό το οποίο μια δημοκρατική πολιτεία θέλει. Στην Κύπρο, δύο πράγματα. Πόσα χρήματα πήγανε και δεύτερον, τι πτυχία δίνονται. Τι επίπεδο σπουδών έχουμε εκεί πέρα. Και πώς φαντάζεστε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία προφανώς δεν θα προσελκύει μόνο ξένους φοιτητές, αλλά πιθανότατα είναι ελκυστικό όλο αυτό και για κάποιους Έλληνες. Οπότε θα έχουμε μια παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών περισσότερων. Πώς φαντάζεστε ότι αυτό επαγγελματικά το επόμενο διάστημα της δεκαετίας θα αντιμετωπιστεί? Ερώτηση, όχι σε εσάς, ερώτηση. Στη συζήτηση, στην οικονομία της συζήτησης. Δεν είναι σωστό να απαντήσω με ερώτηση, αλλά χάνουμε μυαλά αυτή τη στιγμή. Γιατί πιστεύω... Εκτός από συνάλλαγμα, ακούστε, χάνουμε και μυαλά. Μυαλά έτσι κι αλλιώς θα χάνουμε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστήμιων είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα και αφορά το πώς αντιλαμβάνεται ένα κράτος την εκπαίδευση του λαού. Η Σουηδία, για παράδειγμα, δεν έχει ιδιωτικά σχολεία καθόλου, ούτε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κύριε Στέφανο, θυμάστε, συγγνώμη που θα σας διακόψω, θυμάστε γιατί λέτε για αυτό το θέμα, θυμάστε τις εποχές, τις παλαιότερες εποχές, από τις δικιάς μου τις γενιάς, που πάρα πολλά παιδιά φύγανε σε Βουλγαρία, σε Ιουγκοσλαβία, γυμναστές, γιατροί, ειδικότητες, πάρα πολλές γνωρίζετε, γύρισαν με μεγάλη επιτυχία από τις σπουδές τους, έτσι. Σίγουρα ξέρετε παιδιά που έχουν. Εγώ ήμουν στην Ιταλία, κύριε Παπαδογιώργη. Το 1980 ήμουν στον περίοδο τη Ιταλία. Είδατε. Και η δικιά σα γενιά. Πολλοί άνθρωποι τότε, δικιά σα γενιά έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Ακούστε να σα πω. Γιατί η ποιότητα ακούστε, λοιπόν αυτή είναι χειρότερη. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα δούμε πάνω σε μια αναλογική βάση. Ναι. Τη δεκαετία του 80 και πιο πριν. Καλά, πιο πριν δεν το συζητάω ότι φεύγανε και για πολλού άλλου λόγου. Διότι ο αριθμό των εισακτών στα πανεπιστήμια ήταν εξαιρετικά μικρό. Ήταν υποπολαπλάσιο. Ίσως και 300% κάτω από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στα πανεπιστήμια. Σήμερα το μοντέλο εισαγωγής άλλαξε με τις χαμηλές βαθμολογίες. Πάλι φεύγουν τα παιδιά. Πάλι φεύγουν για να σπουδάσουν. Λιγότερα παιδιά, κυρίως για μεταπτυχιακές σπουδές. Ναι. Ωστόσο, όλος αυτός ο όγκος των φοιτητών, ο οποίος θα επανέλθει στη χώρα, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να εργαστεί σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία που αντέχει συγκεκριμένο αριθμό επιστημόνων ή όχι μόνο επιστημόνων, αλλά και ανθρώπων που θα προσκορθούν στην τεχνολογική εκπαίδευση. Ναι. Αυτό το επιχείρημα ότι θα μας βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο, ειλικρινά σας λέω, δεν προκύπτει από πουθενά, υπό την έννοια ότι η ελληνική οικογένεια... Όχι, είναι πολύ φιλόδοξο, δεν είπα εγώ θα μας βγάλει, προς Θεού, αλλά θα προσφέρει. Όχι, όχι. Μα μπορούν να προσφέρουν και μέσα πολλά στο... άλλα. Ναι. Και ο ιαματικός τουρισμός που δεν έγινε. Μέσα στις προσέλκυσες επενδύσεων δεν είναι. Είναι... Ας γίνουν όμως. Λοιπόν, οι προσέλκυσες επενδύσεων είναι και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και σκοπός της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, η προσέλκυση επενδύσεων. Δεν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Σε βάση τώρα επιχειρηματική είναι προσέλκυση επενδύσεων. Έτσι. Είναι χρήματα. Πανεπιστήμια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δέχονται. Υπάρχει και πρόταση. Δέχονται. Στην πρόταση του κ. Πρωθυπουργού, η οποία έχει, το είπα και προηγουμένως, σημαντικά στοιχεία, σας διαβάζω. Η ανάπτυξη όφησης με κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων με ασφαλές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον και προστασία της ιδιοκτησίας. Λοιπόν, δεν είναι μόνο να. Πολύ σωστό είναι. Πρέπει επιτέλους. Άλλο ένα που να νιώσει και γέρασα, ασφαλές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον. Αλλά εμείς ως κυβέρνηση, διακοπή, προχωρήσαμε και νομοθετήσαμε επ' αυτού για επιχειρήσεις να έχουν ένα 12χρονο ασφαλιστικό περιβάλλον ασφαλές. Απλά πρέπει ακόμα περισσότερο να θωρακιστεί. Τώρα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχει και ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό και ιδεολογικό. Η εκπαίδευση. Αυτό το δέχομαι. Ακούστε, το θέμα το ιδεολογικό το δέχομαι. Ακούστε. Η εκπαίδευση. Και η υγεία είναι αγαθά τα οποία πραγματικά δεν μπορούν να εμπορευματοποιούνται. Και σας λέω ειλικρινά ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά έχει τη χρηματοδότηση αυτών των ελληνικών πανεπιστημίων. Το τι ακριβώς γίνεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα το είχαμε ζήσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όταν σε μία νύχτα, και το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι, καταργήθηκαν τα επαγγελματικά λύκεια, χιλιάδες μαθητές βρεθήκαν στον δρόμο και την επόμενη μέρα ανοίξανε επί Αρβανιτόπουλου δεκάδες σχολές ιδιωτικές. Και επαναφέραμε, θέλω να το πω λίγο αυτό, ένα λεπτό μόνο. Τις ιδεολογικές αιτιάσεις τις αποδέχομαι απολύτως. Δεν θα ανατρέξω στη δική μου περίοδο σπουδών. Θα μεγαλώνω τρία παιδιά που είναι φοιτητές. Ναι. Λοιπόν, θα δεχτώ την ιδεολογική επιφύλαξη. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσατε να μεγαλώσετε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι πολύ δύσκολο. Όχι, δεν θα μπορούσα. Αλλά την ιδεολογική προσέγγιση και αιτίες την αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν είναι και τα δημόσια πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια τα οποία ονειρεύεται να στείλει μια οικογένεια το παιδί το ή τα παιδιά μπορούν να σπουδάσουν. Χώροι ανομίας, χώροι όπου τα ναρκωτικά μου είναι δείτε, μέσα, το εμπόριο είναι μέσα και κατεστραμμένα κτίρια και καταστάσεις οι οποίες δεν δικαιολογούν τον πολιτικό πολιτισμό. Μου είπατε πριν από λίγο ότι έχετε καταγωγή, εικόνα από τα παιδιά. Καταγωγή από την Ήπειρο. Εντάξει, τα οποία δεν μπορώ θα να σας καλέσω, θα σας καλέσω να έρθει στα Γιάννα. Θα είναι χαρά μου. Να πάμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τίποτα από ό,τι έχετε περιγράψει δεν ισχύει. Ναι. Το ότι μπορεί να είναι όλα τα πανεπιστήμια. Όλοι οι κανόνες την εξαίρεση. Με συγχωρείτε. Είναι, όχι βέβαια, καθόλου όχι. Δεν συμβαίνει. Το ότι μπορεί να υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές και υπήρχαν πάντα και στα χρόνια τα δικά μας και στα δικά σας υπήρχαν. Την έκκληση αγωνία των πανεπιστημιακών του Αριστοτελείου, τη διαβάσατε. Τη διάβασα και διαβάζω διαρκώς. Λοιπόν. Αλλά υπάρχει το νομικό πλαίσιο, να πούμε στον κύριο Πλήτερ και στη Σύγκλιτο, όταν εντοπίζονται τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, να αναλαμβάνει ο Πλήτερ τις ευθύνες του. Δεν το έκανε ούτε εκεί, ούτε στην ΑΣΟΕ. Και η που επέλεξε να κλείσει μια μέρα την ΑΣΟΕ για διακίνηση ναρκωτικών που γινόταν έξω, όπως ισχυρίστηκαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια και το επίπεδο των πανεπιστήμιων μας και των σπουδών, έχω να σου πω το εξής. Ότι δεν μπορεί από τη μία να διαπρέπουν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και κυρίως Γερμανίας και της Αγγλίας, και όχι μόνο εκεί, και στην Αμερική και στον Καναδά. Σωστό είναι αυτό. Και από την άλλη να κατηγορούμε τα πανεπιστήμια. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Υπάρχει μια αντίφαση η οποία πραγματικά καλλιεργείται κυρίως από την Νέα Δημοκρατία για λόγους που έχουν στόχο κυρίως να συκοφαντηθεί αυτό το οποίο πραγματικά παράγεται ως πνευματικό προϊόν στους χώρους των πανεπιστημίων και δευτερευόντως να απαξιωθούν αυτά τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια για να είναι πιο ευεπίφορη η κοινωνία στην ιδέα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Υπάρχει με απόλυτο σεβασμό, δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Δεν πειράζει. Ότι όποιος λέει ότι η κατάσταση στα πανεπιστήμια σήμερα είναι απαράδεκτη, είναι της Νέας Δημοκρατίας άνθρωπος που προωθεί τις ιδέες και τις απόψεις. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι η κατάσταση. Δεν υπενήσω με εσάς. Μπορούμε να πάμε μαζί με μια κάμερα του καθηγητή. Δεν είναι εμένα που πρέπει να πάω. Γιατί το ίδιο ακριβώς μου λένε. Εμένα δεν είναι το ίδιο ακριβώς μου λένε ότι μπορούμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο και επειδή ξέρω τι ακριβώς. Δεν μίλησα για τα νοσοκομεία, μίλησα για τα πανεπιστήμια. Είναι μια παγιωμένη αντίληψη. Εγώ σέβομαι την άποψή σας. Έχετε αυτή την εκτίμηση και καλά κάνετε και την έχετε. Προφανώς έχετε και στοιχεία, αλλά δεν είναι αυτή η εκτίμηση και δεν είναι η γυναικευμένη αντίληψη για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το είναι τα πανεπιστήμια να τα ελληνικά καταταγμένα σε πολύ υψηλές θέσεις. Το επίπεδο εκπαίδευση των ελληνικών πανεπιστημίων είναι πολύ υψηλό. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτό είναι το λέω. Από εκεί και πέρα όμως. Εκπαίδευση σε απαξιωμένα
ιδρύματα, απαξιωμένα σε εισαγωγικά από μένα. Από θέμα όμως τώρα, ανομίας, οργάνωσης, κτηριακών εγκαταστάσεων, εστίων που μένουν οι φοιτητές, όλο αυτό το περιτύλιγμα, όλο αυτό, οι πυλώνες που χρειάζεται γύρω από την εκπαίδευση του φοιτητή για να μπορεί να είναι συγκεντρωμένος, ανεξάρτητος, χωρίς προβλήματα, υπολειτουργεί, το ξέρετε. Θέλω να πω, η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι υψηλού επίπεδου. Τα υπόλοιπα... Δεν είναι ακριβώς αυτό, με συγχωρείτε. Είναι δύο τα πανεπιστήμια τα οποία ξεχωρίζουν, το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ερευνητικό του έργο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για κάποιες σχολές. Τα υπόλοιπα έχουν υποχωρήσει στον κατάλογο της παγκόσμιας, παγκοσμίως των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, πολλές θέσεις. Δεν έχει και όχι μόνο. Το Πανεπιστήμιο Ιωνίων είναι σε μια εξαιρετική θέση. Αυτά που σας επικαλούμε είναι στοιχεία τα οποία είναι δημοσιοποιημένα, δεν είναι δικά. Μα και εγώ στοιχεία δημοσιοποιημένα επικαλούμε και σας πληροφορώ ότι τα έχω δει και να παρουσιάζουν. Δηλαδή, ιατρικές σχολές της Ελλάδος. Δεν μπορούμε να πούμε σε μια λογική ότι το Βάσιο Ιωαννίνων, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, τις ιατρικές σχολές της χώρας. Οι γιατροί της Ελλάδος και οι απόφοιτοι όλων των πολυτεχνικών σχολών της χώρας δεν είναι απλώς δυσέβρετοι, δεν υπάρχουν πια. Έχουν απορροφηθεί όσοι αποφασίζουν να κάνουν αυτή την πολύ δύσκολη επιλογή να φύγουν στη χώρα τους σε περιόδους πολύ σκληρές, από το 10 κυρίως μέχρι το 15, γιατί αυτή η έξοδος έχει σταματήσει κάπως. Είναι απόφοιτοι ελληνικών σχολών. Αυτό το πράγμα να το επικαλούμαστε διαρκώς, χωρίς πάντα να έχει απόλυτη βάση, ναι, έτσι είναι. Απ' την άλλη, αυτό επιχειρείται με το σημάζεμα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αυτή τη στιγμή που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να ισχυροποιήσει τα ιδρύματά της. Λοιπόν. Δηλαδή, ό,τι επιχειρήθηκε με το σχέδιο Αθηνά υπέρ Αρβανιτόπουλου και δεν προχώρησε ποτέ, ήταν άτολμη και τότε, επιχειρείται τώρα. Ισχυροποίηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θέλουμε. Ένα που δεν βάλαμε στην όλη συζήτηση και θα πρέπει να το βάλουμε και ας το έχουμε υπόψη μας για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, είναι οι ρυθμοί υπογεννητικότητας στη χώρα. Τεράστιο. Ναι, ξέρετε τι θα γίνει για παράσταση τα επόμενα 10-15 χρόνια. Τεράστιο θέμα, πολύ τότε, τότε μάλλον δεν θα έχουμε πολλά από τα κτίρια τι να τα κάνουμε. Αυτές είναι οι συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε και όχι αν είναι αδύρυτη ανάγκη να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια που είναι καθαρά επιχειρηματικά πανεπιστήμια και ξέρετε τον πόθο του κάθε Έλληνα να γίνει το παιδί του γιατρός ή δικηγόρος ή μηχανικός. Εδώ λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, να ανεβάσουμε μάλλον χρόνο δυστυχώς. Κύριε Στέχος, άλλη βάση. Πάντως, ειλικρινά σας λέω ότι δεν με έμφωμαι εσάς για την άποψή σας ότι είναι μια πολύ κακή κατάσταση όπως την περιγράψει τα πανεπιστήμια. Συμφωνώ ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα κατά τη γνώμη. Λοιπόν, εξαντλήσαμε τη συζήτησή μας στο θέμα των πανεπιστημίων. Είστε βέβαια και ο κατάλληλος άνθρωπος ως εκπαιδευτικός και το εκμεταλλευτήκαμε αυτό. Η παιδεία είναι και η μήτρα όλων των θεμάτων. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Υπερασπίζομαι τη δημόσια εκπαίδευση, γιατί ξέρω, φανταστείτε να μην είχαμε δημόσια εκπαίδευση στα χρόνια των μνημονίων, ποιοι θα ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να πάνε να σπουδάσουν και πώς, κύριε Παρά, όπως είπατε πολύ σωστά, θα εκμεταλλευτούμε τα καλά μυαλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στέφο. Ευχαριστώ και τον Κωστή Παρά για την συμβολή του εδώ στο ρεπορτάζ και στα όσα μας είπε. Πάμε να δούμε την ενότητα, τι λένε οι βουλευτές. Βουλευτές από όλη την περιφέρεια της Ελλάδας ρωτούν τους υπουργούς για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Στην σημερινή μας ενότητα, ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Γρεβενών, μας λέει για τα θέματα τα τοπικά και τα προβλήματα που υπάρχουν. Στην ενότητα οι βουλευτές ρωτούν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον νομό Γρεβενών. Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό, όπου τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο νομός Γρεβενών είναι ένας νομός ο οποίος τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συνεχώς. Πολλά έργα έχουν γίνει, έχουν ολοκληρωθεί, άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο νομός Γρεβενών, ο νομός ο οποίος έχει καταγραφεί ως η περιοχή των Μανιταριών, είναι ο νομός της Βασιλίτσας, του χιονοδρομικού κέντρου, της Βαλιασκάλτα, της Βουνάσας, ο νομός με τα ποτάμια, τον Αλιάκμονα και τον Βενέτικο, ο νομός με τα υπέροχα αγροτικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα και με τους υπέροχους ανθρώπους. Ένας νομός ο οποίος αγωνίζεται να βρει τον δρόμο του, τον δρόμο της ανάπτυξης, βγαίνοντας από την απομόνωση με τους αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι έχουν γίνει και βέβαια και με την ολοκλήρωση τώρα του Ε65 του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει
θα συνδέει τα Γρεβενά, την Εγνατία Οδό, με τη Λαμία. Νομίζω ότι ο νόμος Γρεβενών είναι σε ένα σημείο που είναι κόμβος των αυτοκινητοδρόμων. Με την Εγνατία, με τους άξονες προς την Καστοριά, αλλά και κοντά στην Ιόνια Οδό. Έτσι λοιπόν ο νόμος Γρεβενών στο κέντρο της χώρας βγαίνει από την απομόνωση. Ο κάθετος άξονας Ε65, ο οποίος προχθές υπογράφτηκε η χρηματοδότηση του νοτίου τμήματος που αφορά το Λαμία Ξινιάδα, το ενδιάμεσο τμήμα έχει ήδη παραδοθεί από την Ξινιάδα μέχρι τα Τρίκαλα πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου, και προχωράμε στην χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος που έτσι θα έχει την ολοκλήρωση αυτού του αυτοκινητοδρόμου. Σημαντικό έργο για μας. Σημαντικό έργο επίσης για τα Γρεβενά. Είναι αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε την δημοπράτηση του κτηρίου της αστυνομίας. Είναι, είναι το κτίριο το οποίο ήταν ημιτελές ως σχολεία στη Φυλάκων. Κατασκευάζει ως κτίριο αστυνομικό μέγαρο με 3,5 εκατομμύρια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου. Επίσης, αναμένουμε στο επόμενο διάστημα και σε άλλο ένα ξεχασμένο και εγκατελειμμένο έργο που είναι οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή. Κυρακαλή είναι η τοποθεσία. 7,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, όπου αναμένουμε και αυτό την ημερομηνία, τον ορισμό της ημερομηνίας δημοπράτησης. Περιμένουμε επίσης την λειτουργία του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, μιας και το 2013 αυτή η υπηρεσία έφυγε από τα Γρεβενά και είμαστε από τους ελάχιστους νομούς που δεν έχουμε υπηρεσία η οποία προστατεύει την εργασία, αλλά ταυτόχρονα βοηθά και τους εργοδότες. Την μεταφορά της έδρας της εφορίας αρχαιοτήτων. Ξέρετε, τα Γρεβενά έχουμε εφορία αρχαιοτήτων, η οποία όμως δυστυχώς έχει έδρα στην Κοζάνη. Περιμένουμε την ολοκλήρωση κάποιων εργασιών από το Δήμο στο κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε, να γίνει και η μεταφορά της. Σημαντική βέβαια εξέλιξη έχουμε και τις φοιτητικές εστίες. Ολοκληρώθηκαν ο εξοπλισμός τους, περιμένουμε από τον ΕΔΙΒΙΜ να έρθει για να μπουν μέσα οι πρώτοι φοιτητές. Και εδώ, μιας και συνδέω την εκπαίδευση, στο νομό Γρεβενών αλλά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με το νέο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την συνένωση των ΤΕΗ και των ΑΕΗ, περιμένουμε με την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διεκδικούμε τα Γρεβενά από μια σχολή ΤΕΗ να έχουμε, από ένα τμήμα ΤΕΗ να έχουμε τρία τμήματα του Πανεπιστημίου. Αυτό διεκδικούμε ως Γρεβενά και εγώ προσωπικά, και ταυτόχρονα να μετατρέψουμε το παλιό νοσοκομείο Γρεβενών, το οποίο οριμάζει, το κτίριο του παλιού νοσοκομείου και βρίσκεται σήμερα στην ΕΤΑΔ, να το μεταβιβάσουμε, να το μεταφέρουμε στο Πανεπιστήμιο για να γίνουν φοιτητικές εστίες, για να μπορούμε έτσι να παρέχουμε δωρεάν στέγη στους φοιτητές μας. Πολλές είναι οι δράσεις. Επίσης, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα, μια ιδέα του αστροφυσικού και διεθνούς κύρους του Θανάση του Οικονόμου, καθηγητού στο Σικάγο, ο οποίος αυτός έχει εμπνευστεί αυτό το έργο και με τη δικιά του συμπαράσταση και τη συμπαράσταση βέβαια και της πολιτείας αλλά και της περιφέρειας, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση, στην ένταξή του στην περιφέρεια, για να προχωρήσει και την ολοκλήρωση του έργου. Παρακολουθείτε την πρωινή ανάγνωση. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Βασίλης Γιώγιακας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νόμο Θέση Πρωτείας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θέλω να πάμε, ευχαριστώ, κύριε Γιώγιακα, να δούμε μαζί τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τις προτάσεις που έχουμε, την πρώτη έτσι, ανάγνωση των προτάσεων του Πρωθυπουργού για τη στεγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ευτελίσει ακόμη και την αναθεώρηση συντάγματος για να αποκρύψει την αποθή σύνδεση της κυβέρνησης. Γιατί το λέτε αυτό? Σε μια πρόσκληση που απέφθηνε ο Πρωθυπουργός για να μαζευτούν όλες οι δυνάμεις δημοκρατικές του Κοινοβουλίου και να καταθέσουν τις προτάσεις του για αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία και ειδικά ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την επόμενη μέρα που εξελέγει πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, συζήτησε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Κάλεσε τον κύριο Τσίπρα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Και σήμερα ακόμα έτσι, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση. Όχι όμως να παίξουμε αποκλειστικά στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα και να συζητήσουμε αυτά που σκέπτεται και προτείνει ο κύριος Τσίπρας, αλλά οποιοδήποτε πρόταση, όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από τα άλλα κόμματα, να γίνει μια χρήσιμη, γόνιμη συζήτηση, προκειμένου να έχουμε μια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για πολλά χρόνια να
δώσει τη δυνατότητα σε αυτό το κράτος να φύγουμε από γόρδιους δεσμούς. Να μπορέσουμε λοιπόν να ανοίξουμε τα φτερά μας, να μπορέσει αυτή η χώρα να βρει τους ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου. Υπάρχουν σημεία, υπάρχουν έτσι θέματα τα οποία μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει και να συνενέσει αυτή τη στιγμή τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε δηλαδή εσείς να υπάρχουν κοινά σημεία στα όσα ακούσατε χθες από τον Πρωθυπουργό? Υπάρχει το περί ευθύνης υπουργών, η αλλαγή, ευθύνης η καθιέρωση της βουλευτικής θητείας. Ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, από το 2005 είχε μαζέψει υπογραφές, όπως όλοι γνωρίζουμε, προκειμένου να καταργηθεί αυτή η διάταξη. Mm-hmm. Μια διάταξη η οποία αφήνει πολλά στίγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή και ήταν από τους βουλευτές τότε που ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία. Ναι. Κάτι που, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υπήρξε ούτε μία υπογραφή από βουλευτή του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά και θα το στηρίξουμε. Δεν θέλω να συζητάμε για αυτονόητα πράγματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ εύστοχα, τόσο ο πρόεδρος αλλά και εμείς σαν κοινοβουλευτική ομάδα διεκδικούμε να συζητηθούν και άλλα σοβαρά θέματα, όπως είναι το άρθρο 16, ένα άρθρο που να απελευθερώσει τα πανεπιστήμια. Να μπορέσουμε πλέον να υπάρχει μια εκπαίδευση όπου θα δίνει τη δυνατότητα, δεν είναι μόνο ότι θα κρατήσουμε τους Έλληνες φοιτητές οριστικά πλέον στην Ελλάδα, θα είναι ένα κίνητρο να έρθουν φοιτητές από άλλες χώρες. Πριν λίγο, κύριο Στέφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εκπαιδευτικός, ήταν εδώ και κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα της παιδείας που αναφέρεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υποστηρίζει και θέλει η Νέα Δημοκρατία. Κύριο Στέφος είπε πως πίσω από αυτό το μόνο που θα φανεί θα είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα εξυπηρετηθούν και πολύ χαμηλή ποιότητα στα πανεπιστήμια και στην εκπαίδευση και στα πτυχία που θα παίρνουν οι φοιτητές. Από πού προεξοφλείται αυτό? Πρέπει να είμαστε λίγο υπεύθυνοι και σοβαροί. Εκτιμώ ότι ο κ. Στέφος είναι ένας υπεύθυνος συνάδελφος, βουλευτής και εκπαιδευτικός, όμως βλέπουμε το παράδειγμα της Κύπρου, που μετά την κρίση, τι όθηση έδωσε στο ΑΕΠ της Κύπρου τα ελεύθερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το 2,5% του Κυπριακού ΑΕΠ προέρχεται από την εκπαίδευση. Ξένοι φοιτητές και ιδιαίτερα από χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία, χώρες σημαντικά εύπορες που μπορούν να φέρουν και σημαντικά και πολύ μεγάλο συνάλλαγμα σε μια χώρα και ιδιαίτερα στη δικιά μας, σε μια χώρα με ιδιαίτερα προβλήματα, σε μια χώρα με αυξημένη την ανεργία, θα μπορέσει λοιπόν να δώσει έναν πλούτο καινούριο, καινούργιες θέσεις εργασίας που θα δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Βλέπουμε mm-hmm. πάρα πολλούς και καλούς εκπαιδευτικούς πανεπιστημιακούς να πηγαίνουν Έλληνες, να πηγαίνουν να διδάσκουν στα κυπριακά πανεπιστήμια. Όπως και πάρα πολλά μυαλά από τη χώρα μας έχουν φύγει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης. Αυτά τα άτομα θα μπορούσαμε να τα κρατήσουμε στη χώρα μας και να δώσουμε αυτή τη δυναμική στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι κάτι που πρέπει τέλος πάντων να φύγουμε από την ιδεολειπτική στάση της σημερινής συγκυβέρνησης και να δώσουμε νέους ορίζοντες στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα από τα θέματα που ανέφερε χθες οι προτάσεις του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ για την συνταγματική αναθεώρηση είναι και η αλλαγή του ορίου θητείας των βουλευτών, της βουλευτικής θητείας. Και συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας είπε ώστε να μην δημιουργούνται όροι συναλλαγής με το εκλογικό σώμα. Δηλαδή να μην παντρεύεται κάποιος την καρέκλα τη βουλευτική και να πηγαίνει μέχρι όσο τον βγάλει. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα σημαντικό για συζήτηση. Πάντως, ενδιαφέρον. Ναι. Και επειδή η κοινωνία είναι αυτή που επιλέγει τον καθέναν μας, η κοινωνία μας κρίνει, η επαφή που έχουμε με την κοινωνία, θα έλεγα πολλές φορές, αν το σκεφτεί κανείς, η κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να σου δίνει τη δυνατότητα ή να συνεχίζεις ή να τελειώνεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή βλέπουμε ότι οι θητείες, η κοινοβουλευτική περίοδος στη χώρα μας δεν είναι πάντα 4 χρόνια. Πότε είναι 3, πότε 2 και ιδιαίτερα τα τελευταία μνημονιακά χρόνια οι θητείες ήταν κουτσουρεμένες, θα έλεγα. Καλό θα ήταν να υπάρχει πέρα από τις 3 θητείες, αν είναι μια σκέψη και συζητηθεί και στην παράταξή μας ή και στις άλλες παρατάξεις της μείζωνας αντιπολίτευσης, mm-hmm. θα πρέπει να δίνει πέρα από τις θητείες, γιατί μπορεί να είναι διάρκειας μια κοινοβουλευτική περίοδος 2 και 3 μηνών, που μπορεί να πηγαίνουμε σε συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες. Μην ευχηθούμε κάτι τέτοιο φυσικά. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια σωστή πρόβλεψη, να έχει και χρονικό ορίζοντα. Πέρα από τις 3 θητείες να μπορείς, ξέρω εγώ, να έχεις 12 χρόνια
πραγματικής θητείας σαν βουλευτής. Από εκεί και πέρα είναι συζητήσιμο. Mm-hmm. Έτσι, κανείς δεν... Το ακούτε και αυτό δηλαδή. Προσωπικά έτσι. Προσωπική είναι, ναι, για σας μιλάμε. Κανείς δεν μπορεί να κάθεται σε μια καρέκλα ισόβια. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, επειδή και ιδιαίτερα ακόμα στην περιφέρεια, γιατί οι βουλευτές της περιφέρειας έχουν μια ιδιαίτερη επαφή με την εκάστοτε τοπική κοινωνία, γιατί είναι πιο μικρές κοινωνίες σε αντιπαράθεση με την... με τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες που υπάρχουν στο κέντρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αν και το τελευταίο διάστημα πάμε σε καινούριους σχηματισμούς, αφού τριχοτομήθηκε η περιφέρεια της Αθήνας. Ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε ακούσει ακόμα την θέση της Νέας Δημοκρατίας έχει να κάνει με τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Ο Πρωθυπουργός χθες με πολύ προσεκτικό τρόπο αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Έχει έρθει ο καιρός για θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, είπε ο κύριος Τσίπρας. Ήταν προσεκτικός και κάποιοι το ερμήνευσαν κάνοντας και ένα βήμα πίσω όσον αφορά τα όσα έχουν υποθεί το προηγούμενο διάστημα για το τι πρέπει να γίνει με την Εκκλησία. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει, πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πιο στενή σχέση, πάντα διαχρονικά θα έλεγα, με την Εκκλησία. Είναι οι αρχές μας, η θέση μας. Και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει μια τόσο ξεχωριστή στο θέμα της Εκκλησίας με την καινούρια συνταγματική αναθεώρηση. Παρ' όλα αυτά όμως εκτιμώ ότι στο προσεχές διάστημα θα τοποθετηθεί και ο αρχηγός μας και εμείς όλοι, προκειμένου να μην διαταραχθεί αυτή η σχέση που είναι παραδοσιακή, σταθερή, γιατί πρέπει να θυμόμαστε όλοι μας ότι η Εκκλησία σε δύσκολες περιόδους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε και επαναστάτησε πολλές φορές για να κρατηθεί αυτή η πατρίδα ελεύθερη και μακριά από τους ξένους ζυγούς. Άρα και εκεί νομίζω ότι βλέπουμε ένα σημείο το οποίο μπορεί να συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού και έκανε ένα βήμα πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως είπατε, παραδοσιακά στις θέσεις αυτές και κοντά στην Εκκλησία. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί και να τα βρείτε. Αυτό θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι οι σχέσεις της παράταξής μας με την Εκκλησία είναι σταθερή και δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ακραίες, αυτό το διαχωρισμό που λένε πολλοί. Πρέπει να διατηρήσουμε την κορονοϊό, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι πάνω απ' όλα. Και η Ορθοδοξία συνδέεται και με τις αρχές και με τις θέσεις τις δικές μας. Μάλιστα. Θέλω να αφήσουμε λίγο τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητάμε όλο το επόμενο διάστημα. Θα καταθέσει και η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, θα έρθουν στη δημοσιότητα κάποιες πρώτες θέσεις και ξεκάθαρες προτάσεις και από τη Νέα Δημοκρατία για το τι πρόκειται να, πού πρόκειται να σταθεί απέναντι σε αυτό το θέμα. Θέλω να πάμε στα όσα έχουν διαδραματιστεί στις Βουλιαράτες, στο χωριό πάνω στη Βόρεια Ήπειρο. Εσείς είχατε επισκεφθεί μια μέρα πριν την περιοχή, με αφορμή τις εκδηλώσεις και τις γιορτές της Εθνικής Επετείου, της 28ης Οκτωβρίου. Πείτε μας έτσι και το κλίμα που είχατε δει πριν, αλλά και τι εικόνα έχετε, πληροφορίες για τα όλα όσα έγιναν με την δολοφονία του 35χρονου Ομογενή. Ήταν μια κακή στιγμή, μια στιγμή για έναν άνθρωπο ο οποίος ο πατριωτισμός του, η εθνική του περηφάνεια, χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, ναι, τον οδήγησαν στην απώλεια ζωής του. Εμείς να τον τιμήσουμε και να εκφράσουμε και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά πάνω απ' όλα στην ελληνική μειονότητα. Θέλω να πω ότι μια μέρα πριν επισκέφτηκα τους Αγίους 40, όπου με ιδιαίτερη περηφάνεια, σε μια κατάμεστη αίθουσα πάνω από 600-700 άτομα και πάνω απ' όλα τους νέους, τους μαθητές, λυκείου, δημοτικού και όλης της εκπαίδευσης συμμετείχαν προκειμένου να γιορτάσουν το ηρωικό όχι. Ναι. Και το γιόρτασαν με περίσσια περηφάνεια, το γιόρτασαν με αγάπη προς την πατρίδα, το γιόρτασαν που μόνο ήθελα να σας πω ότι σηκώθηκε η τρίχα μας, να πω απλά με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάναν. Νιώθουν περήφανοι και αγαπάνε την πατρίδα μας όσο το δυνατόν, θα έλεγα περισσότερο και από εμάς που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Οι Έλληνες της μειονότητας δεν πάβουν σε καμία στιγμή να μνημονεύουν τη χώρα μας, την πατρίδα τους, γιατί είναι πραγματικά Έλληνες και τόνιωσαν τα δύσκολα χρόνια που έζησαν σε αυτήν τη γειτονική χώρα. Θέλω να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όντως στην περιοχή υπήρχε μια ένταση, γιατί και η κυβέρνηση του σημερινού Πρωθυπουργού της Αλβανίας προσπαθεί να καλύψει και δικές της αδυναμίες, ιδιαίτερα η αυξημένη διακίνηση των ναρκωτικών, ναι, και στην ευρύτερη περιοχή που γειτνιάζουμε, και εξάλλου
πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η αστυνομία μας στην Θεσπρωτεία και στα Γιάννενα έχουν σημαντικές επιτυχίες συλλαμβάνοντας πολλούς από τους διακινητές. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και με διεθνή κυκλώματα προσπαθεί η Αλβανία, προκειμένου να δώσει και το καλό παράδειγμα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να εξαρθρώσει μεγάλα κυκλώματα. Ίσως αυτή η ένταση να μεταφέρεται και να δημιουργεί και την ανησυχία και το φόβο και στην ελληνική μειονότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από την ένταση αυτή με τη διακίνηση των ναρκωτικών, πρόσφατα υπήρξε το αίτημα των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων στην Νότια Αλβανία, κάτι που δημιούργησε και εκεί αρκετές εντάσεις, όπως ήταν στη Χιμάρα, ναι, αλλά και στην άλλη ευρύτερη περιοχή Αγίων 40, Εξαμήλια, όπου προσπαθώντας να δημιουργήσουν καινούρια δεδομένα, είτε με μετακινήσεις κάποιων από τη Βόρεια Αλβανία, είτε και με το πρόσχημα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μεγάλες μονάδες, προσπαθούν να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων που τις έχουν από πολλά χρόνια. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια ένταση. Να επανέλθω τώρα στο συγκεκριμένο συμβάν. Στο περιστατικό, ναι. Είναι ένα συμβάν που καταδικάζεται, που και πάνω απ' όλα πρέπει να καταδικάσουμε και τη συμπεριφορά του Αλβανού Πρωθυπουργού, που μέσα σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή με τη δήλωσή του προκαλεί. Και εκείνο που είπαμε σαν παράταξη, αλλά πιστεύω ότι και η κυβέρνηση προς τη σωστή κατεύθυνση κινήθηκε το πρώτο χρονικό διάστημα με το διάβημα που έκανε με την πρέσβη της Αλβανίας, αλλά και γενικότερα με τη θέση που προέβαλε, έτσι, θέλουμε να πιστεύουμε και ζητάμε από την αλβανική κυβέρνηση να δώσει άπλετο φως, και επειδή χειρίστηκαν το θέμα αυτό και με ντρόουν και με διάφορα άλλα τεχνικά μέσα, πιστεύουμε ότι αν θέλει πραγματικά να κρατήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε καλό επίπεδο, θα δώσει πλήρη διελεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει ίχνος αμφισβήτησης για το τι έγινε, να αποδοθούν οι ευθύνες στην αλβανική αστυνομία εφόσον υπάρχουν, και αυτό θα αποδειχθεί από τη διαδικασία, προκειμένου να μην χαλάσει το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Τραυματίζονται τώρα με τα δεδομένα τα σημερινά, με την αδιαφυσβήτητα τραυματίζονται. Ναι, με τη διαχείριση που υπήρξε από την αλβανική πλευρά και με το ότι έχει πράξει η ελληνική κυβέρνηση από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, τραυματίζονται οι σχέσεις τώρα των δύο χωρών. Αδιαφυσβήτητα τραυματίζονται. Μίλησα με πολλούς ομογενείς. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Έχει πληγωθεί η ψυχή τους. Υπάρχει μια αναστάτωση μέσα τους. Και όλοι μας προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους, γιατί δεν είμαστε όλοι με τα ίδια συναισθήματα, ιδιαίτερα αυτούς που είναι πιο οξύθυμοι, πιο επιρρεπείς. Και η οικογένεια ειδικά που έχασε, και η οικογένεια που έχασε το παιδί του, έτσι δεν είναι εύκολο να πει σε μια μάνα, και ιδιαίτερα με αυτόν τον τρόπο που έγινε το συγκεκριμένο συμβάν, να κρατήσει την ψυχραιμία της και την ηρεμία της. Ήδη πήγε ιατροδικαστής, από ό,τι γνωρίζουμε, στα τύρανα της οικογένειας, από τα Γιάννενα. Ούτε εκεί του έδωσαν τη δυνατότητα και το χρόνο που χρειάζονταν προκειμένου να στοιχειοθετήσει μια άποψη πώς συνέβη το συμβάν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης από τις αλβανικές αρχές, κάτι που εντείνει αυτή την ανησυχία μας και μας κάνει ακόμη περισσότερο επιφυλακτικούς και καχύποπτους για το τι συνέβη στο συγκεκριμένο συμβάν. Χρειάζεται πάνω απ' όλα όμως ψυχραιμία, ηρεμία, γιατί είναι πολύ εύκολο το συμβάν αυτό να πυροδοτήσει μεγαλύτερες εξελίξεις, και δεν θα είναι καλό και για τις δύο χώρες. Τώρα θέλω να πάμε, κλείνοντας, κύριε Γιώργα, και σε ένα θέμα ακόμη, να μας πείτε τι γίνεται στην περιοχή σας και πώς αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι πολίτες της Θεσπρωτείας. Περιμένουμε τη συμφωνία των Πρεσπών να έρθει σιγά σιγά κάποια στιγμή, αφού ολοκληρωθούν διαδικασίες στα Σκόπια, να έρθει στην Αθήνα. Εκεί πώς είναι το κλίμα σε εσάς? Κοιτάξτε να δείτε. Και εκεί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τη Μακεδονία. Υπάρχει αυτή η καχυποψία. Δεν το δέχεται και η δική μας η κοινωνία ευχάριστα μια ονομασία, και πάνω απ' όλα, όπως έχουμε δημόσια τοποθετηθεί, τη γλώσσα και την ηθαγένεια. Και βλέπουμε και ζούμε εμείς, όπως λέγαμε και πριν, την μειονότητα στην άλλη χώρα, ναι, την Αλβανία. Ναι. Άρα αυτό το πράγμα ο θεσπρωτικός λαός, η θεσπρωτική κοινωνία δεν το δέχεται ευχάριστα. Βέβαια δεν φτάνουμε και σε ακρότητες προκειμένου να δημιουργήσουμε δυσκολίες στην όποια συνένεση και να δημιουργηθούν εντάσεις και πολύ πιο δύσκολες
καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως η εντολή προς εμένα είναι να μην ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία των Πρεσπών και να αντιδράσουμε έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτό το λίστημα που έκανε η σημερινή συγκυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και ζητήσαμε στην πρωινή ανάγνωση. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε κλείνοντας τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή του τόπου με ιστορικά γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον. Η δίκη των 6, όπως έμεινε στην ιστορία, ήταν η δίκη των πρωτετίων της μικρασιατικής καταστροφής από έκτακτο στρατοδικείο. Ξεκίνησε σαν σήμερα και ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1922 στην ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής. Στο εδόλιο κάθισαν 7 πολιτικοί και ένα στρατιωτικός, από τους οποίους οι 6 καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Το 2008, ο πρώην βουλευτής Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκης, εγγονός του εκτελεστέντος πρώην πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, προσέφυγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε την επανάληψη της δίκης. Το Μάιο του 2010 συνήλθε σε συμβούλιο το 7ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και στις 20 Οκτωβρίου του 2010 εξέδωσε την απόφασή του με την οποία έκρινε αθώους τους 6 καταδικαστέντες σε θάνατο και ακυρώνει την απόφαση του έκτακτου επαναστατικού στρατοδικείου Αθηνών ως προς όλους τους καταδικασμένους για εσχάτη προδοσία και πάβει οριστικά την ποινική τους δίωξη. Η επιβολή της δικτατορίας μεταξύ έχει ως άμεσο επακόλουθο τη σύλληψη εκατοντάδων στελεχών και μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μεταξύ αυτών και το κορυφαίο στέλεχος, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος κλείστηκε στις φυλακές της Κέρκυρας υπό συνθήκες απομόνωσης. Στις αρχές του 1940, ο Ζαχαριάδης μεταφέρθηκε από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, σαν σήμερα, ο φυλακισμένος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Ζαχαριάδης, στέλνει την πρώτη από τις 3 επιστολές του, η οποία δημοσιεύεται στον παράνομο ριζοσπάστη και καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών φασιστών. Στις αθηναϊκές εφημερίδες δημοσιεύθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1940. Πεθαίνει σαν σήμερα στην Αθήνα ο ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση, Μιχαήλ Στασινόπουλος. Το 1974, στις πρώτες μεταδικτατορικές εκλογές του Νοεμβρίου, εξελέγει πρώτος βουλευτής επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Παραιτήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, 10 ημέρες μετά το δημοψήφισμα του 1974, με το οποίο καταργήθηκε η Βασιλεία, όταν η Νέα Βουλή τον εξέλεξε προσωρινό πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με 206 ψήφους. Κάπου εδώ τελείωσε και για σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.